Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε τα ζητήματα, τις ερωτήσεις, απορίες, τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας ενημερώνετε στέλνοντάς μας email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με τον αγαπητό μας Γιώργο. Γράφει. Καλή σας ημέρα, χαίρομαι πολύ που σας παρακολουθώ. Έχω μάθει πάρα πολλά και σωστά από το Λόγο του Θεού μέσα από το worldofgod.gr. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερο στο έργο σας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε από τους Κολοσσαείς το χωρίον Α15. Πώς τον αναφέρει πρωτότοκο πάσης κτήσεως αφού ο Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι αγαπητέ Γιώργο, να διαβάσουμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς το πρώτο κεφάλαιο και το 15 εδάφιο. Ας αρχίσουμε από το 12 εδάφιο. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκανε μας αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Ως τις, ο Πατέρας, ελευθέρωσεν ημάς εξ εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την Βασιλείαν ημάς του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών. Ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και το αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Άρα λοιπόν η ερώτησή σου είναι πώς αφού είναι ο αιώνιος Θεός, ο προαιώνιος Θεός, στο 15 εδάφιο αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι είναι η εικόν του Θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Ναι αγαπητέ φίλε, μέσα από το Λόγο του Θεού είναι επιβεβαιωμένο απολύτως ότι ο Ιησούς Χριστός είναι και Υιός Θεού, Θεός αληθινός, ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, αλλά και Υιός ανθρώπου. Έχει δύο φύσεις, γι' αυτό είναι και ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Γιατί σαν Θεός, σαν Υιός Θεού, σαν αληθινός Θεός, πλησιάζει τον Πατέρα. Και σαν Υιός ανθρώπου, αληθινός Υιός ανθρώπου, γεννημένος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, πλησιάζει τον άνθρωπο. Και συμφιλιώνει τον Θεό με τον άνθρωπο και τον άνθρωπο με τον Θεό με την θυσία του, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα άφεση αμαρτιών στον άνθρωπο εφόσον πιστέψει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος που πέθανε για τις αμαρτίες μας και τον ανέστησε ο Θεός για τη δικαίωσή μας. Άρα δια της πίστεως στον Ιησού Χριστόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε εμείς σωζόμεθα. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά πέθανε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς αναισθήθη από τον Πατέρα, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος. Άρα λοιπόν στο 15 εδάφιο αναφέρεται ότι είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς η εικόν του Θεού του αοράτου και πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Γιατί τον λέει πρωτότοκο? Στις πράξεις των Αποστόλων εξηγεί ο Λόγος του Θεού πάρα πολύ καλά από το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα
και το εδάφιο να διαβάσουμε από το 30 εδάφιο. Ο Θεός όμως ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών, ο οποίος εφάνει επί πολλάς μέρας εις τους μεταυτού αναβάντας από της Γαλιλαίας εις Ιερουσαλήμ. Ήτινε συνεμάρτυρες αυτού προς τον λαόν. Και εμείς ευαγγελιζόμεθα προς εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, την γενωμένη εις τους πατέρας επαγγελίαν υπόσχεση, ότι ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσε εις ημάς τα τέκνα αυτών αναστήσαν στον Ιησούν. Άρα ο Θεός εξεπλήρωσε την υπόσχεση που έδωσε στους πατέρας του λαού Ισραήλ, ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο Μεσσίας, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Και εξηγεί στο 33, όπως είναι γεγραμμένον, και εν το ψαλμό το δευτέρο, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Άρα λοιπόν, μας το εξηγεί καλύτερα αυτό που διαβάζουμε ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 3 εδάφιο. Περί του Υιού αυτού, να διαβάσω από την αρχή, Παύλος, από το πρώτο εδάφιο. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιον του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης που διαβάσαμε στην επιστολή, στις πράξεις των Αποστόλων. Και συνεχίζει. Ποια είναι λοιπόν η επαγγελία, η υπόσχεση την οποία έδωσε ο Θεός? Περί του Υιού αυτού, ώστις εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, άνθρωπος Χριστός Ιησούς που γεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, απεδείχθη όμως Υιός Θεού εν δυνάμει, Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον σε γέννησα, απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν, σαν άνθρωπος εγεννήθη εξ σπέρματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, δια της Αναστάσεως αυτού όμως απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει, ο οποίος κάθεται εκ δεξιών του Πατρός και μεσητεύει υπερ πάντων ημών. Σαν Υιός Θεού είναι μονογενής, σαν Υιός ανθρώπου είναι πρωτότοκος. Και πότε έγινε πρωτότοκος? Δια της Αναστάσεως αυτού. Θα δούμε λοιπόν πολλά εδάφια στα οποία αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός σαν πρωτότοκος. Διαβάζω πρώτα από εκεί που διαβάσαμε, από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Διαβάσαμε το 15 εδάφιο, το ξαναδιαβάζω. Ώστις είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης φύσεως. Αλλά και το 18 εδάφιο που γράφει, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο πρώτος που ανεστήθη. Ο πρώτος άνθρωπος που ανεστήθη εκ νεκρών και εισήλθε στο θρόνο του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί επίκυνται και άλλες αναστάσεις. Η αρπαγή της Εκκλησίας, η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Η αρπαγή της Εκκλησίας αναφέρεται στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ήτα κεφάλαιο, για να δούμε γιατί είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στο 29 εδάφιο. Διαβάζω, διότι όσους προεγνώρισε ο Θεός τούτος και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Άρα λοιπόν, πρώτος που ανεστήθη, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γιατί και οι κτήσεις θα ζωοποιηθεί ξανά, θα το δούμε τώρα. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ο Ιησούς Χριστός, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, όταν θα αναστηθούν με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ας το δούμε όμως τώρα και την Ανάσταση της Εκκλησίας. Διαβάζω από το Ήτα κεφάλαιο και το 20 εδάφιο. Επειδή η εκτίσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η εκτίσεις
θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείες της φθοράς. Κτήσεις λοιπόν όλοι τώρα είναι υποτεταγμένοι στη ματαιότητα, όχι με τη θέλησή της, ακουσίως, όχι εκουσίως. Όταν ο Αδάμ και η Εύα απεστάτησαν από τις εντολές του Θεού και εξορίστηκαν από το παράδεισο. Έκτοτε, ακουσίως και οι κτήσεις όλοι είναι σε φθορά και μάλιστα δουλεία φθοράς. Αλλά και η κτήσεις ελπίζει ότι θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού που έρχεται. Επειδή εξεύρωμεν ότι όλη η κτήση συστενάζει και συνοδύνει έως του νυν, όχι μόνο η κτήση, αλλά και αυτοί εμείς οι οποίοι έχουμε την απαρχήν του Αγίου Πνεύματος και εμείς αυτοί συστενάζομεν εν εαυτής, περιμένονται στην υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας. Με την Ανάστασή μας υιοθετούμεθα και αποκαλυπτόμεθα ως τέκνα Θεού, ως Υιή Θεού εν δυνάμει. Ώστε ο Ιησούς Χριστός, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο πρώτος αναστηθής, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών αναστημένων, που όμως είναι και αυτοί πρωτότοκοι, όπως είναι γραμμένο στην Επιστολή προς Εβραίους, όταν περιγράφει στο ΙΒ κεφάλαιο την Εκκλησία του Χριστού, λέγοντας από το 22 εδάφιο, «Αλλά προσήλθετε εις όρος αιών, εις την πόλη του Θεού του Ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ», την Εκκλησία δηλαδή του Θεού, «και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεών κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων, ή την εσέλαβαν τελειότητα». Πρωτότοκος λοιπόν πάσης κτήσεως ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών δια της Αναστάσεως αυτού, αλλά και στην επιστολή επίσης προς Εβραίους, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο διαβάζω, «Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ ο Θεός, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα, και πάλιν εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός, όταν δε πάλι εισαγάγει των πρωτότοκων Υιών του εις την οικουμένη, λέγει, και ας προσκυνήσω σε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Άρα λοιπόν μετά την Ανάσταση και ενώ τον καθίζει εκ δεξιών του ο Πατρός στο θρόνο του, έχει δοθεί σε αυτόν πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη, ώστε προτρέπει τους αγγέλους λέγοντας «ας προσκυνήσω εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Ένα μοναδικό πρόσωπο, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, το αρνίον, το εσφαγμένον, όπως βλέπουμε στην Αποκάλυψη, τον οποίον προσκυνάνε όλοι εκτός από τον Πατέρα. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις, οι ουράνιες, οι επίγειες και οι καταχθόνιες τον προσκυνάνε ομολογώντας ότι αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο άνθρωπος λοιπόν Χριστός Ιησούς είναι ο πρωτότοκος μεταξύ των πρωτοτόκων επίσης αδελφών του μετά την Ανάσταση και του Χριστού που έχει λάβει ήδη χώρα και της αρπαγής της Εκκλησίας που επίκειται. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μονογενής Υιός Θεού, όπως είπαμε, σαν άνθρω, σαν Θεός, σαν Λόγος Θεού. Εν μορφή Θεού υπάρχονται, εν ενόμισε αρπαγή την αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Άρα λοιπόν σαν Θεός είναι μονογενής Υιός του Θεού. Άναρχος, αγενεολόγητος, απαρχής. Καθώς μας βεβαιώνει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος, ούτως εν αρχή ήτο παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού, δια του Λόγου έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν εν το οποίο έγινε. Και ο Λόγος έγινε σάρξ, λέει στο 14 εδάφιο. Και ιδιαιτέρως εξηγεί στο 14 εδάφιο, «Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός».
πλήρης χάριτος και αληθείας. Ανεγνώρισαν λοιπόν οι μαθητές και είδαν την δόξα αυτού, δόξαν ως μονογενούς Υιού παρά του Πατρός. Και στο 18 εδάφιο ακόμη λέγει, ουδής είδε ποτέ τον Θεόν. Κανένας άνθρωπος δεν είδε ποτέ τον Θεόν. Μόνο ο μονογενής Υιός του Θεού, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε τον Θεό. Άρα είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών, πρωτοτόκων της Εκκλησίας, και είναι πρωτότοκος δια της Αναστάσεως αυτού, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ, μονογενής Υιός παρά το κόλπο του Πατρός. Στο δε κεφάλαιο γάμα, στο 16 εδάφιο, λέγει ο Λόγος του Θεού, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ώστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Ώστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διαβάζω 18 εδάφιο, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν είναι πρωτότοκος, αλλά είναι και μονογενής Υιός του Θεού. Ακόμη στην επιστολή του Απόστολος Ιωάννης την πρώτη, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός εις τον κόσμο, για να ζήσουμε δι' αυτού. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο αληθινός Θεός. Σαν Λόγος του Θεού είναι μονογενής Υιός του Θεού. Αλλά καθώς αποφάσισε ο Θεός να αποστείλει Αυτόν για τη σωτηρία των ανθρώπων, ο Υιός του Θεού μας περιγράφεται στην επιστολή του προς Φιλιππισίους, αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Άρα λοιπόν ο Θεός ήλθε και κατοίκησε στο σώμα ενός ανθρώπου, και ο άνθρωπος αυτός ήταν ο πρωτότοκος της μητρός αυτού, γεννημένος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Σε αυτό λοιπόν το ανθρώπινο σώμα του Ιησού του Ναζωραίου, ο εσωτερικός άνθρωπος ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός λοιπόν που εφανερώθη εν σαρκή, αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα, του έλαβε δούλου μορφή. Κατόκισε μέσα στο σώμα και γεννήθηκε σαν άνθρωπος εκ Μαρίας Παρθένου. Πρωτότοκος της Παρθένου. Και βεβαίως και του Ιωσήφ, του πατρός αυτού, καθώς ενομίζεται. Αφού λοιπόν έλαβε δούλου μορφή και αφού έγινε όμοιος κατά πάντα με τους ανθρώπους, φοβερό είναι αυτό, ο Θεός έγινε όμοιος με τους ανθρώπους για να μπορέσει να καταφέρει να καταστήσει τους ανθρώπους όμοιους με Αυτόν στον ουρανό. Έγινε όμοιος με τους ανθρώπους εδώ στη γη για να σώσει τους ανθρώπους και δια της Αναστάσεως των ανθρώπων, των τέκνων του Θεού, να κατασταθούν όμοιοι με το Θεό στον ουρανό. Απίστευτο. Αλληλούια. Μέγα μυστήριο. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και τότε, καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα, όχι κατά την ουσία, σαν άνθρωπος, είχε το σχήμα του ανθρώπου. Τότε ταπείνωσε τον εαυτό του, πως γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού εις τον πατέρα του, αλλά και κατά πάντα. Δια τούτο, για όλο αυτό το έργο το οποίο έκανε ο μονογενής Υιός του Θεού, απεσταλμένος από τον πατέρα,
Δηλαδή ταπείνωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, ευρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου δεσταυρού, γι' αυτό το έργο ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα, για να κλείνει εις το όνομα του Ιησού, πανγόνιε πουρανίων και πηγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν και πρωτότοκος, σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ανεστημένος, Υιός μου είσαι εσύ σήμερον, εγώ σε γέννησα, στα δεξιά του Πατρός και με σιτεύει περιμόν, προσμένοντας να ακούσει το κέλευσμα του Θεού, να έρθει ο χρόνος ο κατάλληλος που κρατάει στα χέρια του Πατέρας, να ακούσει το κέλευσμα του Θεού, την αφωνή του Αρχαγγέλου, τη σάλπιγγα του Θεού και να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη να παραλάβει την εκκλησία του, αφού πρώτα αναστήσει τους αποθανόντας εν Χριστώ και μεταμορφώσει τους ζώντας εν Χριστώ, για να είναι και αυτοί εκεί που είναι Αυτός, στο θρόνο του Θεού στην αιωνιότητα, και τους κατέστησε βασιλείς και ιερείς του υψίστου για τη χιλιετή βασιλεία και να βασιλεύουν αιώνια στην αιώνια ζωή. Άνθρωπος λοιπόν πρωτότοκος, Υιός του Θεού, Θεός αληθινός, μονογενής, Υιός του Θεού, του Ζώντος. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Γιώργο. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση μιας φίλης μας. Πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει αν το 12χρονο παιδί του που ζητάει να βαφτιστεί εν ύδατι στο νερό εις άφεση αμαρτιών είναι αναγεννημένο? Θεωρείται ο νηπίος βαφτισμός να βαφτιστεί ένα 12χρονο παιδί? Πολύ σοβαρή η ερώτησή σου, αγαπητή μου φίλη. Ένα παιδί που γεννιέται σε χριστιανική οικογένεια, καθώς είναι γεγραμμένο τα παιδιά των Αγίων είναι Άγια, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Έχει μάθει να ζει στην Εκκλησία, να μεγαλώνει στην Εκκλησία, μέσα από τα Κυριακά, τα κατηχητικά. Έχει μάθει μέσα στο σπίτι του, καθώς οι γονείς του είναι πιστοί, να πιστεύει στον Χριστό, να προσεύχεται μαζί με τους γονείς του στην οικογενειακή προσευχή. Έχει μάθει από τους γονείς του, καθώς μεγαλώνει, να έχει ταμείο και να μελετάει το Λόγο του Θεού. Άρα είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο κάποια στιγμή το αναγεννάει ο Θεός, και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές, πολλές φορές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν το παιδί μας είναι αναγεννημένο, επειδή ήρθε ο Κύριος προσωπικά και το επισκέφθηκε και του άλλαξε σώμα, ψυχή και πνεύμα, τον έκαμε νέο κτίσμα, ή είναι Άγιο επειδή είναι παιδί Αγίων. Όπως λέει η Γραφή, τα τέκνα των Αγίων είναι Άγια, άλλος ηθελονίστε ακάθαρτα. Πολλές φορές λοιπόν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα παιδιά μας αν πράγματι έχουν μεταφερθεί από τον αγιασμό της οικογένειας, των γονιών τους, στον αγιασμό της αναγέννησης από τον Πατέρα Θεό δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού με το Λόγο και το Πνεύμα του Άγιο. Εάν καταλάβουμε ότι είναι αναγεννημένο, τότε πρέπει να βαφτιστεί το παιδί. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσεται. Και το βάφτισμα είναι να γίνει σύμμορφος με την ταφή του Χριστού, καθώς έγινε σύμμορφος με το θάνατο του Χριστού, καθώς πίστεψε στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Ένα σημείο όμως μας δίνει ο Θεός για να βεβαιωθούμε ότι το παιδί είναι αναγεννημένο, είναι όταν ο ίδιος ο Χριστός το βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο κατά το Λόγο του. Εκείνος θέλει σας βαφτίσει κατά το Λόγο του Θεού, εκείνος θέλει σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Θέλετε λάβει δύναμη, λέει αλλού, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Άρα λοιπόν, το παιδί που μεγαλώνει σε χριστιανική οικογένεια, όταν αρχίζει και καταλαβαίνει, θα δούμε αργότερα τις ηλικίες, τότε προσεύχεται, εξητάει τον Κύριο και βεβαίως εξητάει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Θεός στους πειθαρχούντας, στους υπακούοντας το Λόγο του Θεού, στους θέλοντας και στους πιστεύοντας, δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, βαφτίζοντας αυτόν εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή.
Όταν λοιπόν το παιδί που δεν είναι βρέφος πια, που έχει ξεπεράσει και την νηπιακή ηλικία, ανάλογα με την ωριμότητά του, είπαμε θα δούμε, και είχε το Χριστός και το βαφτίζει με πνευμάγιο, είτε 6, είτε 7, είτε 8, είτε 9, είτε 10, είτε 11, είτε 12, και έρθει ο Χριστός και τον βαφτίσει με πνευμάγιο, τότε η εντολή του Κυρίου είναι προσέταξε αυτούς, λέει στην οικογένεια του Κορνήλιου, όταν άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου και βαφτίστηκαν όλοι οι ακούοντες το Λόγο του Θεού, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και παιδιών, ο Απόστολος Πέτρος απεκρίθη λέγοντας μήπως δύνατε της να υποδύσει το είδωρο ώστε να βαφτιστώσει αυτοί οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα του Άγιον όπως και εμείς, και προσέταξεν αυτούς όλους, μεγάλους, μικρούς, όλους τους ακούοντας που επέπεσε πάνω σε αυτούς το Πνεύμα του Άγιο, προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσουν εις το όνομα του Κυρίου. Άρα όποιος βαφτιστεί, πιστέψει και βαφτιστεί, το βέβαιο είναι ότι είναι αναγεννημένος, βαφτισμένος με πνευμάγιο, και απαραίτητον είναι να βαφτιστεί εν ύδατη. Εάν λοιπόν τα παιδιά μας, όπως παραδείγματος χάρη τα δικά μου τα παιδιά, σε ηλικία 7, 8, 9, 10, 12 χρονών, 4 παιδιά έχω, ο Κύριος τα βάφτισε με πνευμάγιο, τότε πήρα και εγώ την καλή απόφαση να τα βαφτίσω εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στη άφεση αμαρτιών. Πιο μπροστά δίσταζα και δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν αναγεννημένα ή όχι. Τώρα, εάν θεωρείται νηπιοβαπτισμός να βαφτιστεί κάποιο 12χρονο παιδί, η απάντηση είναι σαφώς όχι. Για να δούμε όμως τις ηλικίες. Βρέφος, δηλαδή είναι στην περίοδο της συνείδησης ή της αθωότητος, είναι από 0 έως 3 χρονών. Είναι η περίοδος της συνείδησης και της αθωότητος. Στη συνέχεια το παιδί μπαίνει στην νηπιακή ηλικία, δηλαδή από 3 χρονών περίπου μέχρι 6 χρονών, μέχρι που τελειώνει το νήπιο και πριν πάει στο δημοτικό, που όμως από παιδί σε παιδί υπάρχει διαφορετική περίοδος ορίμασης. Ένα παιδί μπορεί να είναι όριμο και 4 χρονών και να έχει ξεφύγει από την νηπιότητα και να έχει μπει στην παιδική ηλικία. Άλλο παιδί μπορεί να είναι και 7 χρονών, να είναι πιο πίσω λίγο, και από 7 χρονών να μπαίνει στην παιδική ηλικία. Άρα ανάλογα με το παιδί, εν γέννη όμως 3 με 6 είναι η νηπιακή ηλικία. Εκεί καλόν είναι, επειδή το παιδί δεν έχει καταλάβει το τι σημαίνει άφεση αμαρτιών, αναγέννησης, ή ακόμη βάφτισμα εν ύδατη, βάφτισμα με πνευμάγιο. Δεν έχει καταλάβει. Τότε εκεί καλό είναι να αποφεύγουμε να βαφτίζουμε τα παιδιά εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεση αμαρτιών, γιατί πρέπει να ομολογούν εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών. Πρέπει συνειδητά να βαφτίζονται εν ύδατη. Εάν λοιπόν είναι στην υπηκιακή ηλικία, θεωρητικά δεν μπορεί να έχουν συνείδηση του θελήματος του Θεού. Βεβαίως μερικά είναι πολύ προχωρημένα παιδιά και νωρίτερα από τα 6 χρόνια έχουν καταλάβει το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι γονείς αυτό, να διδάσκουν τα παιδιά τους, να τα μεγαλώνουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, να διαβάζουν το Λόγο του Θεού, να μελετάνε το Λόγο του Θεού οικογενειακά μαζί με τα παιδιά τους, να μην λείπουν από την Εκκλησία, τη διδαχή των Αποστόλων, από το κήρυγμα, να μην λείπουν από την κοινωνία μεταλλήλων, όπου εκεί όλοι εκπαιδευόμαστε, και να μην λείπουν και από τις προσευχές, που εκεί μας οικοδομεί ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν, νηπιακή ηλικία μέχρι 6 χρονών, καλό είναι να αποφεύγεται η βάφτιση εν ύδατη, χωρίς όμως να απαγορεύεται, γιατί εξαρτάται από την ωριμότητα του κάθε παιδιού. Αν το παιδί είναι όριμο και καταλάβει και ο Κύριος τον βαφτίσει και με πνευμάγιο για να μας βεβαιώσει, τότε μπορούμε κατ' εξαίρεση να τον βαφτίσουμε εν ύδατη.
Εν γέννη όμως, στην υπιακή ηλικία δεν βαφτίζουμε τα παιδιά εν ύδατη, γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει το σχέδιο και το έργο του Θεού, τη σωτηρία, αλλά και το Λόγο του Θεού. Μετά όμως τα 6 χρόνια, όταν μπει το παιδί στην παιδική ηλικία, εκεί πια γίνεται όριμο το παιδί. Εκεί πια καταλαβαίνει την επίστη. Στην νηπιακή ηλικία το παιδί καταλαβαίνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά όχι την διαπίστεω σωτηρία. Στην παιδική ηλικία όμως μπαίνει στην πίστη το παιδί, στην οικονομία της πίστεως. Εκεί πιστεύει, επικαλείται το όνομα του Χριστού και διαπίστεω σώζεται. Μπορεί να αναγεννηθεί λοιπόν εύκολα το παιδί στην ηλικία αυτή, την παιδική δηλαδή, μετά την νηπιακή δηλαδή από 6 έως 12. Περίπου 12, γιατί και το τέλος της παιδικής ηλικίας εξαρτάται από την οριμότητα του παιδιού. Σε αυτή την ηλικία που καταλαβαίνει, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνει το παιδί την πίστη, τη σωτηρία, το έργο του Θεού, αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε συνήθως αν το παιδί μας έχει αναγεννηθεί ή όχι. Εκεί και πάλι αποφεύγουμε να το βαφτίσουμε, εκτός και αν ο Χριστός το βαφτίσει το παιδί με πνευμάγιο και πάλι το διδάξουμε, καθώς έχουμε υποχρέωση και οι γονείς και η Εκκλησία, ώστε να συμμετέχει στην ταφή, να γίνει σύμμορφος με την ταφή του Χριστού δια του βαφτίσματος, να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών αυτού και να λάβει την περιτομή του Χριστού, την αχειροποίητο, που είναι δια του βαφτίσματος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι τα 12 χρόνια λοιπόν περίπου, τάξη μεγέθους, γιατί μπορεί στα 10 και στα 11 και τα 12 να διακρίνουμε την αναγέννηση του παιδιού, οπότε και πάλι μπορούμε να το βαφτίσουμε εν ύδατη. Επειδή όμως συνήθως δεν μπορούμε να διακρίνουμε, καθώς τα παιδιά των Αγίων είπαμε και προηγούμενα είναι Άγια, τότε περιμένουμε ο Χριστός να το βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και τότε βαφτίζουμε και εμείς Αυτόν, κατά το Λόγο του Θεού, με προσταγή Θεού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επειδή τον βάφτισε ο Χριστός, προηγήθηκε η βάφτιση του Χριστού με Πνεύμα Άγιο και δύναμη. Μετά βεβαίως τα 12 χρόνια που μπαίνουμε στην εφηβεία, είναι η οικονομία και του νόμου και στην ηλικία αυτή των παιδιών, βάζουμε όρια, ξέρει πάρα πολύ καλά το θέλημα του Θεού, συνεχίζει να διδάσκεται από εμάς όμως, συνεχίζει να καταρτίζεται τώρα από το Λόγο του Θεού μέσα από τις διακονίες που ο Χριστός βάζει στην Εκκλησία, και έτσι το παιδί αποκτά προσωπικότητα, δυνατότητα προσωπικής επιλογής, τη γνώση του να διαχωρίζει το τίμιο από το αχρίο. Αναγνωρίζει λοιπόν τα διαφέροντα. Εκεί, εάν το παιδί δεν έχει αναγεννηθεί μέχρι 12 χρονών, τότε έχει πάρει την παιδική ηλικία, έχει φτάσει στην παιδική ηλικία και τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας και τις αμαρτίες της παιδικής ηλικίας. Οπότε όταν αναγεννηθεί, εμείς είμαστε βέβαιοι ότι το παιδί μας έχει αναγεννηθεί, γιατί άλλαξε και ως προς τις επιθυμίες σαρκός, ως προς τις επιθυμίες της καρδιάς και ως προς τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Η εφηβική ηλικία είναι από 12 ως 18. Εκεί αναγνωρίζουμε πια το παιδί μας αν είναι αναγεννημένο ή όχι. Αν αναγεννήθηκε ή όχι. Και πάλι βεβαίως όταν το βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο στην εφηβική του ηλικία, και πάλι προστάζει ο Θεός να βαφτίσουμε Αυτόν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στη άφεση αμαρτιών. Από εκεί και πέρα πια από τα 18 χρόνια μπαίνει στην αντρική ηλικία και η ζωή του είναι απολύτως στα χέρια του. Οι γονείς μέχρι τα 18 μπορούν να το μεγαλώνουν το παιδί με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μετά τα 18 οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο παρά να προσεύχονται και να τα διδάσκουν με τη μαρτυρία της ζωής τους. Να είναι τύπος των παιδιών τους. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για τα παιδιά και πότε βαφτίζονται. Όμως η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.